Ραγδαία αναπτύσσεται το επάγγελμα του Ντελιβερά στο Ηράκλειο, όπου αριθμεί περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους, οι οποίοι δίνουν μάχη με τον χρόνο για την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών την περίοδο των γιορτών. Υπάρχει ένα άγχος, γιατί υπάρχει ένας μεγάλος όγκος δουλειά στην ώρα αιχμής, που πλακώνει δουλειά στα μαγαζιά και σε εταιρείες και δεν προλαβαίνει το μαγαζί να βγάλει την παραγγελία. Αυτό καθυστερεί, δηλαδή, έχει πει στον πελάτη 30 λεπτά ότι θα κάνει να την πάει την παραγγελία. Και η παραγγελία έχει καθυστερήσει πάνω από μία ώρα. Και τρέχει πολύ γρήγορα για να προλάβει. Όπως και εταιρείες βάζουν χρόνο, αυτό πρέπει να σβήσει. Να μην υπάρχει χρόνος παράδοση. Είναι πολύ επικίνδυνο και έτσι γίνονται τα ατυχήματα. Το κομμάτι του delivery είναι ο πιο ταχύς αναπτυσσόμενος κλάδος αυτή τη στιγμή στον επισητισμό. Αριθμεί εκατοντάδες εργαζόμενους και στον νομό μας. Αλλά οι συνθήκες εργασίας των συναδέλφων είναι πάρα πολύ δύσκολες, διότι καλούνται να δουλέψουν και με βροχή και με αέρα, αλλά και με χιόνι. Αυτό που ζητάμε εμείς σαν σωματείο είναι οι συνθήκες αυτές, όταν δεν το επιτρέπουν, να σταματάει η διανομή του φαγητού, να προστατεύονται οι συνάδελφοι. Πέρα από τους κινδύνους που λοχεύουν στους δρόμους, εργαζόμενοι περιγράφουν ατυχήματα ακόμα και στις σκάλες πολυκατοικιών, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται δέκτες της αγανάκτησης των πελατών εξαιτίας των καθυστερήσεων στην παράδοση του φαγητού. Σε μερικούς υπάρχει κατανόηση, σε κάποιους άλλους νευριάζουν, σου κλείνουν την πόρτα από τα μασταμούτρα, μας βρίζουν. Όπως και με τις σκάλες, άμα δεν ανεβαίνουμε στους ορόφους, μας έχουν βρει πολλές φορές. Αυτοί που δεν έχουν τώρα ασανσέρ, πρέπει να κατέβουν κάτω από την παραγγελία, γιατί έχουν γίνει και ατυχήματα με παιδιά, όπως έχουν πέσει από σκάλες, έχουν σπάσει πόδια, λεκάνες. Και αυτά έχουν γλιστρήσει, ναι, και έχουν πάθει ατυχήματα χοντρά και κάνονται μετά πολλούς μήνες και δεν αποζημιώνονται και καθόλου από πουθενά. Μεταξύ άλλων διεκδικούν να απαγορευτεί διανομή με δίκυκλο σε επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Δεν πρέπει να δουλεύει ο δυναμός, δεν πρέπει να αφήνει το μαγαζί, το κατάστημα ή οι εταιρείες να αφήνουν με ακραίες καιρικές συνθήκες του διανομής να βγαίνουν στους δρόμους με παγετό και πολύ βροχή και χιονιά, ας πούμε, γιατί μπορεί να γλιστρήσουν, να χτυπήσουν. Τα ζητήματα που απασχολούν τους διανομείς και όχι μόνο, έθεσε σε συνάντησή του με τον αρχηγό της Ελλάς, Μιχάλη Καραμαλάκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Πρέπει να σταθούμε στα θέματα προλήψης. Θέλουμε και ζητήσαμε και από τον αντιστράτηγο, τον κ. Καραμαλάκη, να επιταχυθούν και να γίνουν όπως γίνηκαν στο παρελθόν σεμινάρια, ενημερωτικά δηλαδή συναντήσεις, για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι διανομής για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά τους, γιατί ο πρωταρχικός στόχος είναι να γυρίζουν σόι στο σπίτι τους και μετά το μεροκάματο. Να εφαρμόζεται ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, διότι τα ατυχήματα τα οποία προκύπτουν στο χώρο αυτό είναι από θανατηφόρα έως ακροτηριασμούς.